Οι θέσεις και η βαθμοθυρία της περασμένης σεζόν μοιάζουν πια με μακρινό όνειρο. Όμως και φέτος, σιγά σιγά, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις μέτριες και οι μέτριες από τις κακές. Αυτό θα χρειαστεί λίγο καιρό και ως τότε όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Καμία πλευρά δεν καταφέρει. Σουτάρει προς το τέρμα. Και είναι γκολ. Δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πολύ σημαντικό να δράς ενστικτοδός. Ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι στράικερ έχουν φοβερό ένστικτο. Πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Έξυπνα πάει για το και προσπαθεί να σουτάρει. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Και συνεχίζει. Ψάχνει κενά η κεφαλιά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Θα καταφέρει, έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιτιθέμενος. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Αλλάζει παιχνίδι.
Η μακρινή παλιά φτάνει στην άλλη πλευρά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Τη στέλνει μακριά. Είναι καλό το κατεβασμά του από τα δεξιά. Για να δούμε, θα το εκμεταλλευτούν κάπως. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ωραίο τάκλιν. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να πει. Οι επιθετικοί λειτουργήσαν αποτελεσματικά, αλλά η παρουσία του κέντρου ήταν καθοριστική και στα ανασταλτικά αλλά και στα επιθετικά τους καθήκοντα. Με το πρώτο ημίχρονο να τελειώνει στο 1-0, πιστεύουμε να έχουμε πολλές φάσεις και συγκινήσεις στα επόμενα 45 λεπτά. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Κάνει μία σέντρα. Ήταν πολύ άστοχη αυτή η σέντρα. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Βγάζει τη σέντρα. Θα σουτάρει για γκολ. Η προσπάθεια δεν ήταν άσχημη, αλλά όχι και για γκολ. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα. Και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς. Και είναι 1-0. Να τι πρέπει να κάνουν στον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, όντως. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του Βίλου. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Σημαδεύει στην ευκαιρία. Και να, το γκολ που έψαχναν για να είναι πιο ήσυχο. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός.
Μάλιστα. Έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα γεμίσει, θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Καταφέρνουν να διώξουν. Είναι όλοι έτοιμοι για την τελευταία επίθεση. Δεν βλέπουμε να έχει κάποιο στήριγμα εδώ. Αυτό είναι πλάγιο. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Για να δούμε. Θα κάνουν κάτι με αυτό το κόρνερ. Πρόσιτος χρόνος θα είναι 4 λεπτά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ψάχνει για κάποιον δικό του εκεί. Να και το σφύριγμα της λήξης. Ξεκινούν με κεκτημένη ταχύτητα. Κερδίζουν ένα αποτέλεσμα το οποίο προμηνύει τα καλύτερα.